Καλώς ήρθατε στο Μίτσι Βαρ. Σας τεστάρω. Τι νούμερο είναι? 6. Μπράβο, λοιπόν. Είμαστε εκπομπή νούμερο 6. Ξεκινάμε. Θέλετε να αφήσουμε εισαγωγές και να πάμε στο ψητό με τη μία? Ναι, μία στο ψητό. Λοιπόν, σας δίνω μία λέξη. Πρέπει να βρείτε ένα στοιχείο, θα σας δώσω. Εντάξει, πρέπει να βρείτε ποιο είναι το βίντεο, ποιο είναι το πρόσωπο που ψάχνουμε. Ξεφτύλες. Μπέος. Πούλια. Άλλη μία. Πατσαβούρες. Μπέος. Μπέος. Λοιπόν, Αχιλλέας Μπέος, όπως καταλάβατε, φαντάζομαι θα έχετε δει το βίντεο που κυκλοφόρησε. Εντάξει, είχαμε μια συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους, ένα προβληματάκι. Το είδες καθόλου? Κάπου είπε μία, δεν μπλένεσαι, είσαι άπλητη. Ναι, άπλητη αυτό, εκεί τι κάνει. Κατσαβούρες, δημοσιογράφοι, αυτοί, τέτοιοι, πιάστε. Το άπλητη το έχει πει ο πρώτος ο Ψινάκης, όταν γίνει δημαρχός. Να μπλενόμαστε εδώ καμιά φορά. Το θυμάστε το δημοτικό. Ο Μπέος πάντως φροντίζει γι' αυτό. Θες να μας πεις αυτό το σκηνικό με το λάστιχο, με τη μάτινκα. Αυτό το δημοσιογράφο του φώναζε: Δημητράκη, έλα χορτάρε, έλα πιάσε τη μάνικα. Έπαιρνε τον δρόμο ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάμε να δούμε τον Αχιλλέα Μπέο. Για πάμε. Σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση προς εκπροσώπους του τύπου προχώρησε προσφάτως ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, χρησιμοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις εναντίον όσων μιλάνε για τα προβλήματα με το πόσιμο νερό στην πόλη. Και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε, λέει, από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Από τι βλέπουν τα μάτια μου, ρε. Τη δημοσιογράφη της κακιάς ώρας, ο Τάτσης και η Πατσούρου. Τι δεν έκανα πάλι, κύριε Δήμαρχε! Το καθήκον δεν σου είπα, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε βόλους και ακτές. Κύριε Μπέο, δεν άκουσα καλά, με αποκάλεσε σκουπίδι. Ρε εσύ, θα τα βάλω και έκο για να τα ακούς δύο φορές, σκουπιδοκέφαλε, μπιμπικοφάγε, πατσαούρες, χαρχάλες, ψευτήλες, αρδάκια. Σας θέλεσε ποτέ την ελευθερία σας, ο Μπέος δε δημοσιογραφάκια, αστειεύεστε, κύριε Δήμαρχε! Εσύ έδωσε σκληρή μάχη για να μπορούμε να γράφουμε ελεύθερα τη γνώμη σου. Ρε τρέπεσε λίγο, επουλημένα τομάρια, ε! Εμείς να τα πούμε. Ή εσύ που κάθε τρεις και λίγο μας αφήνεις χωρίς νερό. 20 μέρες το μήνα διακοπές. Ούτε μου τσοτάκι δεν κάνει τόσες. Τι να το κάνεις, ρε άπλητε μπιχλοκούδουλα το νερό, ρε. Εσύ κάνεις μπάνιο με τη διασυγνότητα που έκοβε τις φαβορίτες του ο Σταμάτης Κόκοντας. Τσιμπά, πράξε τα δέοντα, έλα. Βοήθεια! Ρε Μπέο, τι κάνει εδώ πέρα το όρκ σου? Μη φοβάσαι, δεν θα κάνει. Να σε μυρίσει θέλει. Κύριε Δήμαρχε, μποχή περισσότερο και από την Κλάρα του Αρναούτογλου. Αφού δεν κάνεις μπάνιο, ρε, και ξεχάνονται, τι το θες το νερό, ρε? Να το πιω το θέλω. Γιατί άμα δεν πιεις νερό 2 μέρες, τι θα πας, ασβοκούναβε. Ωστό της Μολάνης που έχει να πιει 3 χρόνια, έπαθε τίποτα, Όχι, αλλά αυτός ακολουθεί την αποδομημένη δίαιτα της Αρλέτας. Δηλαδή. Κοινωνάει με ουίσκι χωρίς νερό. Πώς να πει, κύριε Δήμαρχε, αφού το νερό της βρύσης έχει κολοβακτηρίδια. Αυτά που λες, μωρή, σαν θρακιασμένη τσουράπο, που τα είδες τα κολοβακτηρίδια. Μόλις γυρίσαμε από το χημείο, πήραμε το νερό, δείγμα από τη βρύση. Δες το πως αφρίζει. Γιατί αφρίζει? Γιατί χτυπάνε τα πόδια τους στα κολοβακτηρίδια και σηκώνουν αφρόνερο γι' αυτό. Δεν είναι κολοβακτηρίδια αυτά στο νερό, ρε, πανευρωπαϊλίδιε. Και τι είναι τότε? Μεζές για το ούζο προσφορά του Δήμου. Και αντί να μας ευχαριστείς για τη δωρεά πρωτεΐνη, μας τη λες και από πάνω, Αφού είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε, τότε πιείτε το. Γιατί η Μαρή Καμιλοπάρε νομίζω θα κολλώσει ο Μπέος να το κατεβάσει άσπρο πάτο. Συμπά. Yes. Όχι, κύριε Δήμαρχε, πια 2 νταμιτζάνες από το πρωί έχω σκάσει. Συμπά, πιες ή να μην το πιείς. Είσαι καλά, ρε Ποκαγόντα? Δεν χρειάζεται απαντήσεις, παιδί μου. Εάν είσαι καλά, κούνα απλώς την ουρά που θα σου φυτρώσει και θα καταλάβουμε. Υποτρόπιασε στον αφαδιασμό, αλλά επειδή ο Πέος είναι καλός χριστιανός και ο Ιησούς είπε: «Ο έχω 2 μπάνια, να δίνει το ένα, θα σε φιλέψω». Εσύ δεν ζήτησες νερό για μπάνιο? Όχι, κύριε Δήμαρχε, μη σας βάζω και σε κόπο. Αφήστε με εμένα, θα κάνω μπάνιο με τσίπρο, που είναι και αντιοξυδωτικό. Α, σε παρακαλώ, επιμένω. Αχ! Συμπά, μα τα ξαναπράξε τα δέοντα. Τι είναι αυτό? Μπάνιο ζήτησες. Μπάνιο θαλάμης. Μπράβο, Μπέος. Πραγματοποιεί τις ευχές σου πιο γρήγορα και από την Τζοβάνα Φραγκούλη στο πέστο και θα γίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα σε αφιζητούμενη φάση με αυτοσχεδιασμό. Δεν ξέρω αν το είδατε. Αν το χάσατε, πραγματικά χάσατε, στον Νίκο Ευαγγελάτο βγήκε μία. Μιλάμε τώρα για μορφάρα, όχι αστεία. Ένας τύπος
ένας τύπος ο οποίος είχε ένα Airbnb, εντάξει. Λοιπόν, σου λέει τώρα πώς να το αξιοποιήσουμε αυτό. Να το νοικιάσουμε μόνο στο Γιώργο, δεν λέει. Ας πούμε ότι θέλω Δευτέρα να το νοικιάσω. Να το νοικιάσω μόνο στο Γιώργο, δεν λέει. Να το νοικιάσω και στο Σωτήρι, δεν λέει. Και στο Μάκι. Τέλος πάντων, κατάφερε να νοικιάσει ένα συγκεκριμένο Airbnb σε 31 άτομα. Τι νοείς. Ένα κάθε μέρα, ας πούμε, ή την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Δευτέρα είχαμε, το είχαμε κλείσει σε 30-40 άτομα. Και πώς έγινε. Απλά βγήκε στον Ευαγγέλα, του λέει, μοιάζει καραπάτι αυτό. Τι έχει τραβήξει, ποιο απάτη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν λίγο εκεί οι ημερομηνίες, μπερδευτήκαμε λίγο, είπε ο άλλος τη Δευτέρα, ήρθε τη Τρίτη, 31 άτομα ήρθαν την ίδια μέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τους έβαλε όλους μέσα. Περάσανε καλά. Τι πιο σύνηθες. Έχουμε κοντά μας λοιπόν να πούμε τον ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης, ναι. Ο Νίκος Ευαγγελάδος, για πάμε. Τι πιο σύνηθες και εσύ, έχουμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη του Airbnb, τον κύριο Airbnb Didi, ο οποίος θα μας πει πώς το κατάφερε αυτό και τους έβαλε και τους 31 όλους μέσα την ίδια μέρα. Το σκεπτικό είναι να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά, να γίνουμε όλοι φίλοι, να αγαπηθούμε επιτέλους. Γιατί να κάτσει ο καθένας μόνος του. Είναι όπως με τα αυτοκίνητα. Παίρνεις το αυτοκίνητο σου, πάρε και το γείτονα να τον πας στη δουλειά, πάρε και τον παρακάτω, να μπαίνουμε όλοι μέσα. Καταλαβαίνετε, κύριε Βαγγελάκο μου. Τι πιο σύνηθες. Άρα λοιπόν, μπορώ να πω ότι το μότο σας ήταν τι θα σμποχτούμε και πώς πέσουμε, έτσι δεν είναι. Ναι. Όλοι μαζί και ο καθένας χώρια. Και θα ήθελα να λάβω μέρος και στο διαγωνισμό σας. Πολύ ευχαρίστω, τηλεφωνήστε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και ο παλιός δεν το είπε τυχαία, κυρίες και κύριοι, αυτό περί φίλων, διότι το επόμενο πρόσωπο που θα δούμε, το επόμενο βίντεο, έχει πολλούς φίλους, τους αγαπάει πάρα πολύ τους φίλους του. Γιάννης Μπέζος, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα δούμε. Ο Γιάννης Μπέζος κουβαλάει μια τεράστια καριέρα σε τηλεόραση, κινηματογράφο και θέατρο, όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλές φορές viral για τις απόψεις του και τον τρόπο που τις εκφράζει. Εγώ πήγα μια φορά σε ένα reunion και κόντουσα να αυτοκτονήσω. Α, ναι, τις, ναι. Γιατί. Διότι διαπίστωσα ότι όλοι οι χαζοί, οι παλιοί, παρέμειναν χαζοί. Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Ηλίθιος, ένας βλάκας και μισός, αρμόστοκος. Είναι πάντα ηλίθιοι που επικρατούν λόγω αριθμητικού πλεονεκτήματος. Η ανθρώπινη βλακεία είναι αίτητη. Κύριε Μπέζο, τι κάνετε? Ζέσταμα. Για ποιο πράγμα? Για την εκπομπή. Θα με ρωτήσετε για κάνα reunion που πήγα προσφάτως και ήθελα να αυτοκτονήσω στα πρώτα 3 λεπτά. Προφανώς. Μην μου λέτε χαζομάρες τότε. Δεν είστε χαζοί. Ευχαριστώ πολύ. Βλαμμένοι είστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Το σημερινό πρόσωπο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μούτρο. Χριστέ μου, ας την απολύσει κάποιος. Ένας καλλιτέχνης που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, το θέατρο και το σινεμά. Μαζί μας απόψε, ο Γιάννης ο Μπέζος. Γιάννης Μπέζος σκέτο, όχι ο Γιάννης ο Μπέζος. Ποιος είμαι, ο Μπάμπης ο Τενές? Κύριε Μπέζο, επιτρέψτε μου μία ιδιαίτερη ερώτηση για την αρχή. Κρίνοντας από την αιώνια ξυνήλα σας, δεν γίνεται να μην αναρωτηθώ αν γελάτε ποτέ όταν είστε μόνος. Μόνος? Γιατί να γελάω μόνος? Χαζός είμαι ή ο ευτύχης μπλέτσας? Κύριε Μπέζο, αν μου το επιτρέπετε κι εσείς, θα ήθελα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Δεν παίζω ποτέ παιχνίδι. Ούτε όταν ήσασταν μικρός? Δεν έχω υπάρξει παιδί. Τα παιδιά είναι ανόητα. Γεννήθηκα μεγάλος, όπως ο Πασκάλης Τερζής, ο Φώτης Κουβέλης και ο Ρασίκ Γιεγκινή. Ωραία, λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας το θέσω αλλιώς. Ναι, παρακαλώ. Θα σας δείχνω εγώ κάποια γνωστά πρόσωπα της showbiz και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Τι λέτε? Δεν λέω. Μου δείξατε τίποτα για να πω? Όχι ακόμα. Σκεφτήκα την πιθανότητα να είστε ηλίθια τότε. Ορίστε. Δεν την ξέρω, επόμενο. Είναι η Ιωάννα Τούνη, η πιο γνωστή influencer της χώρας. Στα χλεχλεμπόνια. Οκ, τότε τι λέτε για αυτούς? Η Μίλη Βανίλη. Όχι. Είναι ο Ντάνι και ο Βίκτορ από το Fame Story. Εγώ δεν βλέπω τον Ντάνι και τον Βίκτορ, βλέπω τρεις βλάκες με περικεφαλαία. Μα είναι δύο. Και μία εσείς, τρεις. Κύριε Μπέζο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το τελευταίο reunion με τους συμμαθητές σας? Οι χειρότερες. Οι λύθοι παρέμεναν ηλίθιοι και οι βλάκες έγιναν πανίγλακες. Χωρίς εμένα ήταν 24 άτομα. Το συνολικό IQ και των 24 ήταν 12. Με το σερβιτόρο μέσα. Βλέπετε παντού βλάκες? Παντού όχι. Απέναντί μου αυτή τη στιγμή, ναι. Κύριε Μπέζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γλύκανε, Μαρι, λίγο. Μην είσαι σαν κακόψωφο να έχει. Ήρθε η ώρα να εκτεθούμε. Δεσμεύομαι ως σεναριογράφος αυτής της εκπομπής ότι την επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι αριθμός 7. Την 7η εκπομπή δεν θα έχουμε κασελάκι. Συμφωνείτε να μην βάλουμε κασελάκι? Ναι, άντε, εδώ γίνει. Ναι, γιατί εντάξει, για αυτή η υπερέκθεση του ανθρώπου. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι, ρε παιδί μου, χειρότερα από αυτά που έχει κάνει. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να μας διαψεύσει? Όχι. Εγώ το πιστεύω. Τώρα έτσι κι αλλιώς μπαίνει σε πολιτική ρότα. Τελειώσανε τα άλλα. Έγιναν οι γάμοι, έγιναν οι στρατοί, έγιναν όλα αυτά. Τώρα μπαίνει
Κανονικά, θα δούμε το πολιτικό του έργο. Και με Μπουτάρη και του τάπε ένα χεράκι ο Μπουτάρης. Ναι, και με Μητσοτάκη συναντήθηκε. Ναι. Έχει Μητσοτάκη, είχε Ανδρουλάκη. Με Μπουτάρη είδε συνάντηση. Του είπε ο Μπουτάρη. Κάνει πολλέ μπιπ. Ναι. Όχι, μα κανονικά. Ναι, του το είπε. Ναι, πρόσεχε, κάνει πολλέ μπιπ. Σημαζέψου λιγάκι, γιατί κάνει πολλέ μπιπ. Οκ, πώ το λένε, Τζερκόφ δηλαδή. Ναι, στην. Την επόμενη εκπομπή λοιπόν δεν θα έχουμε κασελάκι εκτός απρόπτως. Αυτή την εκπομπή έχουμε όμως, διότι βρήκαμε τον τρόπο πώς θα διώχνει όμορφα και ωραία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα ο Στέφανος Κασελάκης. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Δίνει και παίρνει τον delete στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη με τον νέο πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διαγράφει αυτή τη φορά τους Βίτσα, Σκουρλέτη και Φίλη και να έπεται συνέχεια. Συνεπώς οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέτη, Φίλη που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο τους το κόμμα επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Μιγούλας. Τι κάνεις σε κοιτάω, Τι σε κάνω, σε προστατεύω, Στεφ. Ήταν εικόνα σοβαρού πολιτικού αυτή προχθές στο Economist. Και ποιο λες. Για σένα, πουλάκι μου. Βάραγες δεξιά και αριστερά τις μέες. Α, είπε σοβαρός πολιτικός και μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι αναφερόσουν στον Πέτρο Κωνσταντινέα. Είναι τώρα. Πρέπει να πάρεις θέση, Στεφ. Ξεκινάει η μερίδα Bachelor The Syriza Edition. Θα περνάνε από μπροστά σου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος πάρει τριαντάφυλλος, συνεχίζει στο κόμμα μέχρι να τον διώξεις. Όποιος πάρει μπατσάκι, φεύγει. Wow! Ah! Μιγούλας. Oh, ποιος λες να διώξει ο Τζιά. Κοίταξε, πιστεύω Τσακολάτος, Σκουριλάτης, σίγουρα. Και αυτόν τον άλλον τον αχώνευτο, τον Παπαδημούλια. Του αλλάζει και στάλε. Τον Παπαδημούλη δεν γίνεται να το στείλω σπίτι του. Ναι, γιατί. Γιατί έχει 32, δεν θα ξέρω σε ποιο από όλα να το στείλω. Wow, έρχεται ο πρώτος, ετοιμάσου. Ποιος είναι αυτός. Σάμπος ξέρω κι εγώ. Ένας Νίκος Φίλης ή Φιλής. Α, Φιλής δεν είναι ένας Δήμος της Αθήνας. Εγώ τη Φιλή τον Μάγια ξέρω μόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι Δήμος. Μιγόλα. Καλησπέρα, φίλε μου. Θα σου κάνω μια πολύ βασική ερώτηση πριν σου ανακοινώσω την απόφασή μου. Ξέρεις είναι to do it στο TikTok. Έξεις και ξηράς. Αγνοείς τα βασικά της πολιτικής είναι τη 2023. Excuse me, sir. Tyler. Take it easy. Ένα σε παρακαλώ. Ο κύριος Φιλής μπορεί να είναι καλό σε κάτι άλλο. Δεν με λένε φίλοι, κύριε. Στο είπα, Στεφ. Μιγούλα. I'm really sorry. Κύριε Φιλή, Μάγια, πείτε μου πώς ανεβάζεις story στο Instagram. Τι είναι αυτά που με ρωτάτε, κύριε. Φίλη ή Φιλή ή Μάγια. Βλέπεις αυτό. Δεν θα το ξαναδείς. Τι έπαθες, Τάιλερ, λόξιγκας! Όχι, κάνω φωτοσύνδεση! Φωτοσυνθέτω, darling! Wow! Λυπάμαι, φίλε μου, αλλά πρέπει να αποχωρήσεις από το κόμμα! Wow, Στεφ, τέτοιο χαστοκόμπατσο, ούτε η Αναστασία Αθήνη Τσούνη στη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου! Πραγματικά σε θαύμασα! You are my hero! Τάιλερ! Ησυχία, Τάιλερ, έχετε η αξιόγλου. Τι καράγιο ζήλικα είναι αυτά. Ξέρετε την ιστορία αυτού του κόμματος που εξευτελίζεται, κύριε. Εμείς ξεκινήσαμε από το 3%. Και εκεί όπου να είναι θα επιστρέψετε. Σας το εγγυώμαι εγώ αυτό. Κύριε Κασελάκη, έχετε υποχρέωση να μας πείτε ξεκάθαρα τις θέσεις σας. Είστε πλέον πρόεδρος του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι έκανα, λέει, είμαι πρόεδρος και σε δεύτερο κόμμα εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που ακούς, Στεφ. Εσύ μου είπες ότι θα ασχολείσαι το πολύ 25 λεπτά είναι η μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα θα ασχολείσαι και άλλα 25 λεπτά με αυτόν τον συνασπισμό στις ριζοσπαστικές αριστεράς. Και πάντα θα κάνουμε back-tack στο γυμναστήριο. Με ξεγέλασες. Μου έκλεψες τα καλύτερά μου χρόνια. Αυτό δεν ήταν η Μιγούλας. Κυρία Κασελάκη, με συγχωρείτε, αλλά δεν γνωρίζετε ούτε τα στοιχειώδη. Δεν είστε πολιτικός εσείς. Στεφ, έχει δίκιο η μαντάμ. Εσύ δεν είσαι πολιτικός. Το εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης του Στέφανο Ξενάκης είσαι. Μιγούλα. Κύριε Κασελάκη, πάψτε επιτέλους να είστε το άβαταρ του κυρίου Πολάκη. Πείτε του να βγει μπροστά, εάν τολμάει. Κυρία Αχτσόγλου μου, πρόσεχε τι εύχεσαι. Η θελέστα και παθέστα κοπελιά. Τα Μιγούλα. Γιατί σας βλέπω ανήσυχους, τι ακριβώς συνέβη, κύριε. Μια μπριά. Τα ακούς κι εσύ. Ακούς μια-μιαμ. Κάτι ακούγεται. Για να δούμε.
Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα στο πολιτικό σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτ. Θα μείνεις, Ιε. Τι εννοείς, Άρη? Εννοώ ότι θα αναλύσω τους λόγους που οδήγησαν στη βαριά ήττα του Κώστα Μπακογιάννη. Και θα είμαι σκληρός και αμήλικτος. Εάν δεν το αντέχεις και θες να αποχωρήσεις, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όχι, Άρη μου, μπορείς να πεις ό,τι θες. Ξεκινάω το σφυροκόπημα. Ο βασικός λόγος της ήττας ήταν φυσικά ο μεγάλος περίπατος. Τι εννοείς, Άρη? Εννοώ, Ιε μου, ότι έκανε ένα φανταστικό σύγχρονο ευρωπαϊκό μεγαλόπνο έργο για να το εκτιμήσει ποιο. Ο Κυβρασίδας από τη Λυκόβρηση, όπου ανοίγει το κόνεπ. Επίφημα αλυσοπρίωνο, γιατί δεν είναι ικανός να βάλει ένα κλειδί στην τρύπα, ή η Σούλα από τον Προπονά που βγάζει το μουστάκι με την τανάλια και τρώει το καρπούζι με φέτα, λες και είναι σαρακατσάνικη τριόπτα. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνει? Το μεγάλο περίδρομο. Εάν τους έδινε ένα market pass 50 ευρώ στη σουβλακερή, γύρω-γύρω έλα και να με σαλμονέλα, να φάνε 15 πίτες, να στουρποκολιάσουν, θα έβγαινε από τον πρώτο γύρο με 85% Άλλο λάθος, πού βλέπεις, Σάρι? Το μεγαλύτερο. Επειδή είναι σοβαρός, μετρημένος, νουνεχής και νοικοκύρης, δεν έταξε τα μπαρμπούτσα αλλά του Δούκα. Αυτός έμπαινε στο εκλογικό κέντρο και οι υποψήφοι του πήγαιναν με τις μπάντες για να αποφυλακτούν. Γιατί? Για να μην μεγαλώσει απότομα η μύτη του Πινόκιο και τους περάσει σουβλάκι. Υπάρχει κάτι άλλο που οδήγησε τον κύριο Μπακογιάννη στην ήττα? Υπάρχει, Δυστυχώς τον πήρε στο λαιμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι εννοεί, Σάρι? Σία μου, είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αντικειμενικά η καλύτερη, πιο ικανή, μεθοδική, αποτελεσματική, ολιστική, κοκκουνιγκή κυβέρνηση τη εκατονταετία. Όταν λοιπόν έχει συγκριθεί με το τέλειο, πάντα θα μοιάζει χειρότερο. Είναι σαν να συγκρίνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με το Φανούρι Γκουντουλάκι. Είσαι καλά, Άρη? Καλά είμαι, Σία μου. Κάποιος μ***ας έβγαλε το καλώδιο από την πρίζα. Ναι, κυρίες και κύριοι, το καταλάβατε πολύ σωστά. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Fame Story. Ένα όνομα, μία ιστορία. Εντάξει, δεν ήταν πολύ καλά τα νούμερα τηλεθέας, αλλά όταν δεν είναι καλά τα νούμερα τηλεθέας, τι μπορούμε να κάνουμε για να τα ανεβάσουμε στο Θεό με τη μία? Ποια είναι η αλάνθαστη μέθοδος? Τα βαντούρι. Τα βαντούρι. Θα κάνουμε μία κοντρίτσα, δύο κοντρίτσες, τρεις κοντρίτσες. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν πλακωνόμαστε εμείς οι μικρούτσικοι με το Light. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Ναι, πλακώθηκαν. Εμείς παίρνουμε το μέρος κάποιου. Όχι. Εγώ είμαι κατά της βίας. Δεν θέλω. Κάτσε εσύ. Δεν θα στηρίξουμε το μικρούτσικο. Έχουμε βάλει ψωμί και λάδι μαζί. Όχι, αλλά αγάπη, ρε παιδιά. Αγάπη. Και εκείνος αυτό πρεσβεύει. Αυτό λέει. Αγάπη, αγάπη και. Τι του λέει το μικρούτσικο, να πάει με πατερίτσα. Ναι, του είπε θα πας με το πι και όλα αυτά. Έχουμε όμως την απάντηση του Ανδρέα Μικρούτσικου. Έχουμε το βίντεο σε παγκόσμια πρώτη. Πάμε να το δούμε. Ένα ιδιαίτερο μπιφ ξέσπασε μεταξύ του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Trapper Light, με τον τελευταίο να κάνει απαξιωτικά σχόλια για το τραγούδι Ντερμπεντέρισα και τον παρουσιαστή να τον κατακεραυνώνει με το γνωστό του στυλ. Αλλά τώρα εγώ το είπα, όλοι το είπαμε. Θα πάω σε διαφημίσει γιατί ρώτησε πώ αντέδρασαν οι υπόλοιποι. Είναι άμουσο, είναι άστα να πα στο. Μπρο, ξηγήθηκε πολύ φίνα στο μικρούτσικο. Του τάποσε το είναι, γιόλο. Άσε ρε, πρώτη ώρα που θα κάτσει να ασχοληθεί ο Light με το target group του αυτιά. Ο Τζιτζίτσα πριν. Φέτος στα γενέθλια του Σάψαλου επιχειρούσαν 12 πυροσβέστες και 6 καναντέρια να σβήσουν τα κεριά. Αυτό είχε προλάβει τον παλιό πατρό Γερμανό πριν γίνει η νέα αθμική οδό. Hello, ο Light, ο παλιό πατρό Γερμανό δεν ήταν δρόμο. Και τι ήταν? Κατάστημα ηλεκτρονικό στην Πάτρα. Σε συνδέει με τεχνολογία. Δεν μου είπε όμω, Ρεμάν. Τι ζόρι τραβάει ο Πουρέιτζερ μαζί σου! Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ρε μπρο. Δελάρει πάνω στο Light για να τραβήξει πάνω του τα φώτα, γιατί δεν ασχολείται πλέον μαζί του ούτε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ο Τζιτζίτσα πρίπρι! Ενώ εσύ, μπρο, χαλάς κόσμο με το φλέξ σου. Το έχω αυτό, κοντοπίτανος. Χάρη σε αυτόν τον ημιόρροφο του 1.44, μετά την έξυπνη σίτα, βγήκε και η έξυπνη ποτίστρα. Μπαίνω να πούμε στον κήπο και υγραίνεται αυτόματα τον καζόν. Να, δες και μόνος. Τέτοια πέραση, ούτε βαλαβανίδι στους αυθαίρετους. Hello, bitches! Bitches! Σκούτα με ρε, πρέπει να δω αν κοιμάμαι, θα τρελαθώ. Μπείτε μέσα! Μπείτε μέσα! Και έτσι φύγαμε! Φύγαμε! Thank you.
μίστα, είναι μίστα λισάρες. Επειδή οι γκρούπις που θέλουν να ανάψουν στο τάκι τους, το κουτσουράκι του Ανδρά είναι χιλιάδες. Για να μην αδικήσω καμία, κάνω σχέση πλέον μόνο μέσω ασέμπλε. Δηλαδή? Περνάνε εξετάσεις και οι 10 πρώτες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια παίζουν play-off για την επετρίδα του Ανδρέα. Ποιος χαμούτσις απ' τους δυο σας είναι ο Λάιτ, ε? Εγώ, παππού, ε? Αλλά με στεναχωρείς. Δεν έφερες μαζί σου ούτε πι, ούτε γιο-γιο. Γιο-γιο. Γιατί? Γιατί όπως σε βλέπω, ρε Ραμολή, ή από πέσιμο θα πας, ή από χέσιμο. Μαούτσι, τζι, τζι, κιτς, κιτς, απρί, πρί. Αν είπατε, είσαι εδώ, νόμιζα ότι ήσουν ένας κουραδόμαγκας. Τώρα που σε βλέπω, αλλάζω γνώμη. Θες άλλους 20 πόντους για να φτάσεις στο ύψος της κουράδας. Ρε γερομπιτσιλί, πρόσεχε, γιατί ο Λάιτ έχει τρεις μαύρες ζώνες στο καράτε. Αυτή για τον Τσιτσάνι. Επιτρέπετε να μην το ξέρεις. Πλάκα μου κάνεις, ρε γεροντζεπέτο. Εάν δεν στριμάρεις στο Spotify, δεν είναι στις τάσεις του YouTube και δεν έχει βάλει και καναγκάνει στο λοκό του Σνίκ, πού να το ξέρω εγώ. Μουσική ιστορία δεν διαβάζεται τίποτε, ναι, ρε. Κανένα φίλο δεν θα δείχνεις, α. Στριφτόπιτα κάνω τρομερή με μανιτάρια και παστούρμα. Σε μιλά για ένα φίλο άλλο πράγμα. Δαγκώνεις το Βοτανικό και την ακούς Καστέλα. Αντρέα μου, θα μου υπογράψεις εδώ, εδώ στον μπούστο εδώ. Ξέχνα το. Μόνο σε συνθόδεσμο 120 πίσω της Ντόλι Πάρτον τσιφάρει ο Αντρέας. Στα υπόλοιπα δεν χωράει 25-πόντη υπογραφή του. Τι χτυπάς συνέχεια, ρε θείο. Γρήγορα ρε εσύ, ένα στίχο τραγουδιού σου. Αν είπατε, θα λένε πόντι. Το κρεβάτι έχει γίνει παρανάλωμα. Ψωνίζω, παίρνω και σε αυτήν τα ανάλογα. Παρά, παρά, παπάρα, ράραρα. Περσικά χαλιά στο πάτωμα. Και εσύ επάνω της γυμνής ο πάντηρας. Γιατί το έχω γραφείς, ρε Μπάρμπαρα, πούμε. Ω, τζι, 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 κιτς, κιτς, απρί, πρί. Για να το βάζω κάθε πρωί στις ελιές, να ψοφήσει ο δάκος. Θα πει, έχεις ξεφύγει πολύ και θα σου ρίξω καμία να σου φύγει. Δεν είμαστε ροχάλια εξ αρχείων του 33, θα έρθει με το πει. Ήρθε λοιπόν για να το φέρει, γιατί θα σου χρειαστεί. Έλα ρε, γκρούπι σου πά. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να παρακαλέσουμε τους φίλους που βλέπουν την εκπομπή. Το γνωρίζετε ότι μπορείτε να μπαίνετε και στο κανάλι του Action 24 για να βλέπετε την εκπομπή από το YouTube. Θέλουμε κάτω στα σχόλια προτάσεις για πρόσωπα τα οποία θέλετε να δείτε. Προσοχή όμως, για πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μιμηθεί. Κύριε, για κάποια νέα πρόσωπα τέλος πάντων που θέλετε να δείτε. Είχαμε προτάσεις για να επιστρέψει η Ακριβοπούλη, είχαμε διάφορα. Θέλουμε τώρα όμως φρέσκα πρόσωπα. Γράψτε το σχόλιο σας. Στην επόμενη εκπομπή δεσμευόμαστε ότι θα επιλέξουμε ένα. Και ας είναι και κάποιο πρόσωπο αγαπητό από το παρελθόν. Σας πιστεύουμε, σας εμπιστευόμαστε. Έχετε μία αποστολή να κάνετε. Θέλουμε να την κάνετε καλά. Αφήστε τώρα την εκπομπή. Κατεβείτε στα σχόλια, γράψτε πρόσωπα. Όσο εμείς συνεχίζουμε, διότι περνάμε στο επόμενο θέμα. Αλέξης Κούγιας. Κύριε, τι συνέβη τώρα. Τώρα τελευταία στο τρίτη θα μας τα λες και στον αέρα, όχι μόνο εκτός. Πέσανε με το Βίζεντα Μεγάρον, του την πέσανε του ανθρώπου, πήγε εκεί πολιτισμένα να παρακολουθεί τον αγώνα της ομάδας. Έγινε, λέει, σε σειρμάς μεγάλος. Έπεσε μπερδές. Ναι, του την πέσανε εκεί πέρα. Ευτυχώς στο δικαστήριο δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Είχαμε την κουνελάκι. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά τον ντέρμπι Αιωνίων, την απόφαση του δικαστηρίου, εφέσεις, τι θα γίνει. Για πάμε να δούμε το βίντεο, Αλέξη Κούγιας. Τι γίνεται εκεί με τις εφέσεις του Ολυμπιακού, για πάμε. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε τον Ολυμπιακό με αφαίρεση ενός βαθμού για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να παίρνουν τον αγώνα με 0-3. Οι ερυθρόλευκοι, όπως ήταν αναμενόμενο, άσκησαν έφεση για να αντιστρέψουν την αρχική απόφαση. Θα υπάρξει λίγη διακοπή, υπάρχει παίχτης του Παναθηναϊκού που είναι πεσμένο στο έδαφος, είναι ο Χουάν Καρ. Θα σας κάνω αγωγή! Θα σας μιλήσω! Ντροπή σας! Τι κάνετε, κύριε Κούγια? Μια τελευταία επανάληψη στα σώσεις πριν ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε ήδη, κύριε Κούγια. Ξεκινήσαμε και δεν μου το λέει τόση ώρα. Λοιπόν, θα σας κάνω αγωγή. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό? Η αγωγή μου και ένα ποτήρι ουίσκι. Γιατί μου δίνετε ουίσκι? Θέλω μεθυσμένο μήνυμα στη δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε. Καλέστε τον πρώτο μαρτυρά σας, κύριε Κούγια, και αφήστε τις εξυπνάδες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλό ενώπιον του σεβασμού δικαστηρίου σας έναν ιατρό κόσμημα. Ένα επιστήμονα που ήταν παρόν την ώρα της θεατρικής παράστασης της αρσενικής Τόνιας Σωτηροπούλου. Τι σχέση έχει η Τόνια Σωτηροπούλου με τον Χουάνκαρ, κύριε Κούγια? Άμεση, κύριε Πρόεδρε. Όσες φορές μίλησε η Τόνια Σωτηροπούλου στον James Bond, άλλες τόσες ακούμπησε την μπάλα και η αργοκουρούτα ο Ισπανός μυστακοφόρος στον τέρμπι.
Πείτε μας τι συνέβη, ιατρέ. Λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση του Ολυμπιακού, κύριε πρόεδρε, κοιτάω δίπλα μου και τι να δω. Το Χουάν Κάργωνα τη στο κάτω. Και τι σκέφτηκατε εκείνη την ώρα, ιατρέ. Ότι έχει κάνει τάμα στην Παναγιά της Τίνου για να μην φάνε καμιά πεντάρα τα βαζελάκια και πάει γονατιστό να προσκυνήσει. Είδατε πως έπεσε κάτω ο Χουάν Κάρ. Όχι, αλλά ως ιατρός σηκάζω. Τι συνέβη δηλαδή. Επειδή πίεζε η θρυλάρα στο δεύτερο ημίχρονο και τους είχε βάλει κυριολεκτικά μέσα στα δίκτυα. Είχε κατηφορήσει το γήπεδο. Επήρε κλίση και ο Χουανκάρ και έπεσε. Δηλαδή δεν έπεσε λόγω της κροτίδας. Ποια κροτίδα, κύριε πρόεδρε. Απηγολαμπίδα ήταν που έπεσε εκεί. Τι πηγολαμπίδα, ιατρέ. Και γιατί έκανε τέτοιο θόρυβο. Θα ήταν μάλλον ζωσμένη με εκρηκτικά. Ξέρετε πόσες πηγολαμπίδες καμικάζι έχω δει τώρα τελευταία. Εκεί την κατάτησαν εκείνη τη αριστερά στην αλήθεια μας, κύριε πρόεδρε. Προχωράς και δεν ξέρεις από τι θα πας. Από βίγκαν αναρχική μπαχαλοσατανίστρια ή από μουτσαχητή πηγολαμπίδα. Κύριε, σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε. Σοβαροί είμαστε. Και μετά τι συνέβη με τον Χουάν Κάρ, ιατρέ. Άρχισε να στριφογυρίζει σαν τον Οβελία του Μαμαλάκη στη Λαμπρή, κύριε πρόεδρε. Και εσείς, ιατρός άνθρωπος, γιατί δεν κάνατε κάτι. Γιατί δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό. Ήταν τόσο άθλια η ερμηνεία που νόμιζε ότι κάνει εξωτερικό γύρισμα για τη γη της ελιάς ο Ανδρέας Γεωργίου. Τροπή και έσχος. Ήταν προμελετημένο για να το πάρει στα χαρτιά ο Παναθηναϊκός, κύριε πρόεδρε. Το έχει μοτίβο. Τι εννοείτε, κύριε Κούγια. Και τι εννοώ, κύριε πρόεδρε. Ότι τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει στα χαρτιά πιο πολλά παιχνίδια και από το Θέμη Αδαμαντίδη. Ποιο άλλο παιχνίδι έχει κερδίσει στα χαρτιά, κύριε Κούγια. Θα σας κάνω αγωγή. Γιατί? Για να ξεχάσετε την προβοκατόρικη ερώτησή σας. Μετά θα την αποσύρω. Ιατρέ, έχουμε δεκάδες καταθέσεις ότι αυτό που έπεσε ήταν κροτίδα. Σιγά μην ήταν και πύραυλο σκουντ. Δεν είναι έτσι η κροτίδα, κύριε πρόεδρε. Να, δείτε πώς είναι η κροτίδα. Βοήθεια! Δεν ακούω! Δεν βλέπω! Πού είστε! Εδώ, πίσω από το σύννεφο, κύριε πρόεδρε. Δείτε με που ξεπροβάλλω σαν τον Μπουρτς Χαλίφα. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε. Είστε ιατρός εσείς. Τι ειδικότητα έχετε. Πήριξε μαζί μου. Πήριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Σας ρώτησα κάτι. Τι ειδικότητα έχετε. Βοηθός ψήστη, κύριε πρόεδρε. Τι έκανε, λέει. Ιατρός δεν μου είπατε ότι είστε. Μάλιστα. Ιωάννης ιατρός. Βοηθός ψήστη. Και εσείς, κύριε Κούγια, γιατί μου είπατε ότι είναι ιατρός επιστήμονας. Θα σας κάνω αγωγή. Δεν το είπα εγώ. Ο Ανάργυρος Αλιαρέλης, ο επωνομαζόμενος και βασιλιάς των Ρουπηγιών, είχε πει ότι οι απόφοι της θύρας 7 είναι επιστήμονες. Είστε μήπως κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Φτού σου, αριστερός. Πού, πού. Ρίξτε άλλη μία πηγολαμπίδα, ναι, άλλη μία. Ευχαρίστω. Δείτε πηγολαμπής. Και τώρα, ήγκη καινή ώρα. Σηκωθείτε από μπαούλα, από ντιβάνια, από ψαροκασέλες και από σκέτες σέλες ποδηλάτου και απολαύστε σολοδβερίκιο. Τ' άκουσες, Δημητράκη, ε? Ο Δήμος Βερίκιος αναλύει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της επικαιρότητας στο Happy Day της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Όμως, καμιά φορά ο γνωστός δημοσιογράφος ξεφεύγει και οι τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα. Βάζετε μία τελεία να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Ε! Ήρεμα. Δήμο μου, έχεις το λόγο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην πιο κεφάτη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαστε εδώ με χαμόγελο, κέφι και πάντα θετική ενέργεια για να σας φτιάξουμε φυσικά τη μέρα. Γιατί η ζωή είναι ωραία και η Ελλάδα μας ακόμα πιο ωραία. Ωραία είναι η ζωή και η πεταλουδίτσι στα ματίνα μου, αλλά να πούμε κάτι και για τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών που δεν τολμάει να την ακουμπήσει κανείς. Για μένα ήταν η παιχνή Δημητράκη. Τολμάς να αποκαλείς το Βερίκιο γλυφοκολάριο. Λάρεσε λιγάκι, Δήμο μου. Βλέπεις παντού πηχτές χειρότερες από το Μικρούτσικο έχεις καταντήσει τα στερνά σου. Τι προσβόλα ήταν αυτή που ξεστόμησες, Δημητράκη. Το μόνο Μικρούτσικο που έχει πάνω το Βερίκιο είναι η μοιοπία στο δεξί του μάτι που είναι 16. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει από 25 και πάνω. Κατάλαβες, Δημητράκη. Ξεφόρτωσε λίγη μαγιά, Δημάκη μου, γιατί από την πολύ τεστοστερόνη βγάλαμε τρίχες στο μουστάκι μας. Η Φάγκη, σε μένα, Δημητράκη, με αποκαλείς Δημάκη γιατί υπονοείς ότι είμαι διασκεδαστή σαν το Μάκη Δημάκη, ε! Καλύτερη είναι καθετός, μόνος μου είναι ο Θεός, ο άνθρωπος ο λογικός, είναι τύπος λαϊκός, όπα! Βρε, Δήμο,
Πάλι τα αρμονικά σου έχεις πρωινιάτικα, ε! Μόνοι που τους λες καλημέρα και σε ξυλοφορτώνουν στα καπάκια λες και τους έβησες στη συμπεθέρα, είσαστε εσύ και ο Jason Statham! Βάλε μέσα τη διχαλωτή σου γλώσσα, Δημητράκη! Μη στην κόψη με το φυσοκάλαμο Βερίκιος και την κάνει γραβάτα! Καταλαβες! Δήμο μου, μη ζορίζεσαι τόσο, γιατί αν ιδρώσεις και ξεβάψεις το μαλλί, θα σου κάνει στάμπα στο πουκάμισο η βαφή! Σαν τα 100.000 δαλματίας θα είσαι, ο μόνος που βάφει τα μαλλιά του γκρι! Τόλμησε, ρε κολοβελόνι καλικάντζα, ρε, να πεις βάψω μαλλιά το Βερικιό, που η τρίχα του είναι πιο φυσική και από του Χάρη Ρωμά! Κύριε, σας παρακαλώ πολύ, τι παιδιάστικα πράγματα είναι αυτά σήμερα! Άντε και εσύ, μωρή γυρλάντα, που τολμάς να εξισώνεις το σοφό Βερικιό με την ιαλουρονική μπαρμπούτα του Τζόκερ! Τι είναι αυτό που λες, βρε δήμο μου, σοφοί είμαστε όλοι! Ας γελάσω, μπουρμπουρίστα. Το μόνο σοφό που έχεις εσύ πάνω σου, κουκλίτσα μου, είναι το επώνυμο του συζύγου σου στην ταυτότητα. Δήμο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σου επιτρέπω. Ας τον σταματήνα μου, ας τον να πει την καμαρωτή του να ξελαμπικάρει. Ο γιατρός μας έχει πει στο Μάιμο από το κάμπινγκ και στο Φερίκιο να λέμε πάντα ναι. Άσε ρε Δημητράκη, ασχολήσουμε το γιαπί, τον πιχλοφόρη, το μυστρί και άσε το πνεύμα. Μας έχεις φλαμώσει από το πρωί στον υπαρκτό μπουρδολογισμό. Και πολύ σε ανέχτηκα ρε, πολύ φεύγω ρε. Δήμο μου, σε παρακαλώ, γιατί το κάνεις τώρα αυτό, αφού εμείς είμαστε πάντα αγαπημένοι εδώ πέρα στα κόμματα. Ό,τι θες λες και εσύ ρε Σταματίνα που είμαστε αγαπημένοι, γίνεται ποτέ να αγαπηθεί ο Λύκος με τα τρία γκουρουνάκια. Εμένα είπες εσύ Λύκο, ε! Αυτή η ντροπή μόνο με μονομαχία ξεπλένεται. Και τι προτιμάς Δήμο μου, να ληφθούμε με κανένα λάδι και να κάνουμε λιρονομαϊκή ή να μονομαχήσουμε στις λάσπες σαν τα βουβάλια. Μπράντε φερ! Όποιος χάσει, φεύγει και μένει ο άλλος. Αυτό το στούντιο χωράει μόνο έναν από τους δύο. Ξεκινά. Έλα ρε. Για ογδοντάρις μισοχάμπαρος, καλά αντέχουν τα κουράγια σου ακόμα, Δημάκη μου. Για πλάκα σ' έχω. Ποιον είπε στο ογδοντάρι, μωρή μπακλαβωτής, αλούφα! Αλλά μη σπρώξεις πολύ, Δήμο μου, γιατί αν φρενάρεις απότομα, θα σου φύγει μασέλα και θα μπεις σε τροχιά γύρω από την κάτσα. Έλα! Άκολε, η Βίκυκα της Βασιλείου είναι αυτή, για σου Βικάκη. Είναι η Μέγυρα. Θα της πουλήσω την καούκα. Γελάσες, Δημητράκη, ε! Την έφερες, ε! Εκογιώναρες, μωρή Αλεπού! Θα πιτάνεις τώρα, μωρή Αλεπού! Βρε σιχτή! Όχια! Βρε σιχτή! Και επειδή, όπως λέει ο Σωτήρης, είμαστε άντρες έτοιμοι για όλα, είμαστε και άντρες έτοιμοι για διαφημίσεις. Και με τα όλα τους. Με τα όλα, με τα όλα τους. Διαφημίσεις, να πάμε τώρα σε μια νέα ενότητα που νομίζω ότι θα κάνει θράψη. Μια ενότητα η οποία είναι βγαλμένη από τη ζωή. Δηλαδή θα έχουμε κάποια περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στην πραγματική ζωή, τα οποία θα τα μεταφέρουμε εδώ. Για παράδειγμα, σας έχει τύχει ποτέ να σας στείλει κάποιος ένα πακέτο με courier και να κάνει 3 χρόνια για να παραδοθεί? Αυτό το ζήσαμε πολύ καλά με την πανδημία. Καλά και με την πανδημία. Εκεί γινόταν το ελαλαμέ με τα πακέτα και με τα τέτοια που όλοι πακεταρίστηκαν. Αλλά το πιο ωραίο δεν είναι αυτό, ρε εσύ, όταν επιστρέφεις στο σπίτι και βλέπεις το χαρτάκι. Το χαρτάκι. Που σου λέει πέρνα γιατί περάσαμε εμείς, ρε φίλε, και λείπατε. Ποτέ, σαν τους σύμφωνες. Σου έχει τύχει πάντα χαρτάκια. Πάντα χαρτάκι. Πιο πολύ με το χαρτάκι. Εγώ σταμάτησα έτσι, όταν έμενα και στα Μελίσια, σταμάτησα να τα, ό,τι ήταν να μου στείλουν να μου το στέλνουν στο σπίτι. Και τότε κατευθείαν στο γραφείο της Κούρια και πήγαινα εγώ από εκεί. Ναι, για σιγουριά, γιατί αυτή είναι πάντα εκεί. Το καλύτερο για Κούρια, τώρα μου ήρθε, είναι να το στέλνει σε κάτι που είναι ανοιχτό σχεδόν όλη τη μέρα. Ή φούρνο ή φαρμακείο. Δηλαδή δίνεις διεύθυνση και πας εσύ από το φαρμακείο που ξέρεις. Τι Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί με ένα καταπληκτικό courier που ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και να γνωρίσετε. Για πάμε. Π
Παρά το γεγονός πως η καραντίνα και τα μέτρα κατά του κορονοϊού αποτελούν παρελθόν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, οι καθυστερήσεις παραδόσεων των δεμάτων από τις εταιρείες courier στους καταναλωτές συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Φαντάζομαι είναι ίσως το πλέον σύνηθες ερώτημα που τίθεται και στο ΚΕΠΚΑ αυτές τις ημέρες, τι γίνεται με τα courier και τις καθυστερήσεις. Όχι τώρα, όχι τώρα! Περάσαμε τρεις φορές από το σπίτι σας, κύριε, αλλά λείπατε. Τι άλλο να κάνουμε πια. Ποιος? Έλα ρε, μάνα, εσύ είσαι. Τι έχεις, γιουβέτσι με σπαλωμίτα? Μην πεις τίποτα άλλο, μάνα. Έχω μια παράδοση στο Παγκράτη στις 2, 2 και 10. Το πολύ θα είμαι χαλάνδρι, να το έχεις έτοιμο. Τι σχέση έχει το Παγκράτη με το χαλάνδρι? Ρε, μάνα, είπα ότι έχω μια παράδοση στο Παγκράτη. Δεν είπα ότι θα την κάνω κιόλας. Μάνα, σοβαρή. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ένας επίδοξος πριξομπομπόλιας. Τα φιλιά μου, μανούλα. Καλησπέρα σας. Ήρθα να διαμαρτυρηθώ γιατί το δέμα μου έχει καθυστερήσει 14 ολόκληρες μέρες. Είσαι σοβαρός, κύριέ μου? 14 μερούλες μόνο και έχεις το θράσος να μιλάς για καθυστέρηση? 14 μέρες θέλουμε μόνο για να αποκρυπτογραφήσουμε τα γράμματα του αποστολέα στη διεύθυνση. Ορίστε εδώ, κοίτα. Ξεστραβώς. Τι είναι αυτό? Το δέμα που έστειλα στην ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία για να μου πει τι γράφει. Και τι σας είπε? Ότι είναι γραμμική Α και δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εγώ όμως ήμουν σπίτι μου χθες όλη μέρα και δεν μου χτύπησε κανείς. Ένα χαρτάκι μόνο μου αφήσατε και καλά ότι δεν με βρήκατε. Έτσι, ε. Είσαι σπίτι χθες όλη μέρα. Δεν βγήκες καθόλου έξω? Όχι, ούτε δευτερόλεπτο. Ε, τέτοιος μίζερος πριξοκοχώνιας που είσαι, πού να βρεις γυναίκα και φίλους για να βγεις για καφέ, ρε. Δεν το συζητάω για φαγητό. Αντί να μπει στο Tinder, μπας και το πας στο γράμμα έστω μια στάλα, κάθεσαι και ασχολείσαι με τα πακέτα σαν να είσαι Βίκη Χατζηβασιλείου. Πού σου καρμύρι, γερολαδά! Ό,τι και να λέτε, κύριε, εγώ ξέρω ότι χθες που λέω ότι δεν με βρήκατε, ήμουν όλη μέρα σπίτι. Δεν τρέπεσαι στην ηλικία σου και στην κατάσταση που είσαι να ψεύδεσαι, ρε γρατζαούνι? 3 και 10, εγώ ίδιος με αυτά εδώ τα χέρια που είναι μαχαίρια χτύπησα το κουδούνι για να στο φέρω. Μήπως είχαμε πάει τουαλετίτσα? Ε, πήγα, αλλά για λίγο. Τόσο ούτε την πόη! Αντί να αυτομαστιγωθείς που ούτε τα ντερό σου δεν είσαι ικανός να ελέγξεις, έρχεσαι να μας δεις και τα ρέστα από πάνω. Ε, μα αφού ήρθατε και δεν περιμένατε λίγο. Ρε, τι μας λες, μήπως ήθελες να ανέβουμε και πάνω να μπούμε μέσα μαζί σου στο μπιντέ, να σου κάνουμε ιεόπ, ιεόπ, μπας και βγάζεις το κορμό που κρύβεις μέσα σου. Εγώ ήρθα και τήρησα όλα τα πρωτόκολλα παράδοση, κύριε. Υπάρχουν αποδείξεις. Δεν θα βγάλουμε άκρη, παραδίνομαι. Ωραία, ήρθατε και δεν με βρήκατε. Τώρα όμως είμαι εδώ. Φέρτε μου το πακέτο να φύγω. Θα αστειεύεσαι φυσικά. Είναι δυνατό ρε, ας το κάνουμε τόσο εύκολο? Φυγόπαλο του τσικλίκι! Αφού όλοι το ξέρουν ότι παραλαβή πακέτο από courier έχει μπει πλέον στα Ολυμπιακά αθλήματα. Δεν θα χαλάσω εγώ την πιάτσα. Τι λέτε, κύριε, δεν είναι εδώ το πακέτο μου? Όχι, βέβαια. Και πού είναι? Σε ένα smart point. Πας, βάζεις τον κωδικό και αν δεν φρακάρουν τα μάνδαλα, ανοίγει το κουτί. Ωραία. Μετά βάζεις μέσα τη χερούκλα σου και αν είσαι τυχερός και δεν σε τσιμπήσει ή η δενδρογαλιά που είναι μέσα ή η ουρά του σαλαχιού που την κρύβουμε εκεί, παίρνεις το πακέτο σου και πας στην ευχή της Μεγαλόχαρης. Piece of cake. Έσχος! Ντροπή! Δώσε μου τον κωδικό να φύγω από εδώ μέσα. Σιγά να μην σου δώσω και το τηλέφωνο της Ράνιας Κωστάκη. Μπαρδόν. Έλα, Ράνια μου. Όχι, όχι, θα σε πάρω εγώ σε λίγο. Έχω έναν ενοχλητικό. Σημασία, κύριε. Δεν έχει να σου δώσω εγώ το ψάρι, αλλά να σε μάθω να ψαρεύεις. Τι εννοείται? Θα πηγαίνεις κάθε μέρα και θα δοκιμάζεις 6 νούμερα στην τύχη. Έχεις μέχρι 3 προσπάθειες την ημέρα. Μετά μπλοκάρει το μηχάνημα. Δεν είναι πολύ, μην πελαγώσεις, περίπου 9.000 συνδυασμοί. Αν πάνε όλα καλά και είσαι τυχερός, σε 6 με 7 χρόνια θα έχεις βρει το σωστό συνδυασμό και θα έχεις πάρει το κουτί σου απλά και γρήγορα. Όπως σου εγγυηθήκαμε. Βράσει χτύρα από εδώ, φεύγω. Στάσου, πού πας? Χαλάνδρι. Τέλεια. Μόλις τελείωσα 30 ανεπιτυχείς παραδόσεις στο Παγκράτη λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη και πάω χαλάνδρι για να φάω μία σκάφη γιουβέτσι. Δεν με πετάς, ρε παλικάρι, να εξηλαιωθείς για το χρόνο που μου φάγες. Ναι. Με πετάς? Ναι, πάμε. Γύρνα, θα ανέβω. Φύγαμε! Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε, τα περάσατε όμορφα. Ναι, πέρασα από όμορφα, όμορφα, όμορφα. Αν και εσείς τα περάσατε τόσο όμορφα όσο και εμείς, πιστεύω ότι θα σας ξαναδούμε και θα μας ξαναδείτε την επόμενη Παρασκευή, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Action 24. Για να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Μισή έβδομη εκπομπή. 3, 2, 1, με κέφι! Ε, τέτοιος μίζερος που είσαι, πριξοκοχώνας, που είσαι να πούμε, πού να βρεις ρε γυναίκα φίλους για να πιεις για καφέ. Δεν μιλάω για φαγητό. Αντί να μπει στο Tinder, άιντε, αντί να μπει στο Twitter, πάτσε αυτό, ναι. Άρε, Pac-Man.
Άρε, Πάκμαν, αείμνηστο. Έλα. Τέτοιος μίζερος που είσαι, πριξοκοχώνιας, που είσαι να πούμε... Που είσαι πριν και μετά. Ή η ουρά του Σαλαχιού που την κρύβουμε εκεί, παίρνεις το πακέτο σου και πας στην ευχή της μεγαλόγωσης. Μπρίχνεις. Αλλά να πούμε κάτι και για την κυβέρνηση όλων των εποχών. Τη γύρω δε που είσαι. Με αποκαλείς Δημάκη γιατί υπονοείς ότι είμαι διασκεδαστής σαν το Μάκη Δημάκη. Όχι, ξέρεις το τραγούδι. Κανείς δεν είναι κανενός, Μαρτίν μου είναι ο Θεός, η Ρωμά! Κύριε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ, τι παιδιά είστε κακά πράγματα εδώ. Αυτό δεν ήταν η Μιγούλα. Κύριε Κασελάκη, με συγχωρείτε, αλλά δεν γνωρίζετε. Κάτσε καλά, δεν βλέπω. Φάκα, μα φάκα. Κόλλησε το ρεύμα. Κάπως ξέρω κι εγώ, ένας νέκος ή φίλος ονομάζεται ή φιλές. Φιλές δεν είναι Δήμος Αθήνας. Ακούγεται φωνές. Εκεί. Ακούγεται φωνές. Ναι, ακούγεται φωνές, ακούω φωνές. Πρέπει να είναι καλό σε κάτι άλλο. Δεν με λένε φίλοι, κύριε. Στο είπα, Στεφ. Στο είπα, Στεφ. Εγώ στο είπα, Στεφ. Sorry. Κύριε φίλη Μάγια, πείτε μου πώς ανεβάζεις stories στο Instagram. Τι είναι αυτά που με ρωτάτε, κύριε. Φίλοι ή φίλοι ή μάγια. Πάμε σιγά, σε μπερδεύω τ' άλλο. Τέτοιο κλωτσομπονίδικα στο κόμχα του. Ακόμα το τριαντάφυλλο. Βγάζω τριαντάφυλλο από μέσα μου. Τεύ, τέτοιο χαστουκόμπατσο. Τι καράγκιο ζήλικα είναι αυτά. Ξέρετε την ιστορία αυτού του κόμματος που εξευτελίζεται. Δεν βλέπω. Είναι τυφλή η αξιόλου. Δεν βλέπω, είναι μπροστά μου. Λίγο, λίγο. Μίλα καλέ. Α, ησυχία, πάμε. 100%. Και όπου να είναι, θα επιστρέψετε. Και όχι. Και εκεί όπου να είναι, θα πάμε. Εσυχία τα άλλα, έχετε εξόγλου. Πάμε, ξέψατε. Δεν ξέρω θα πώς το λένε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα... Συγγνώμη, αυτό, ναι. Τους ποιος είμαι, ο Μπάμπης ο Τενές. Κύριε Μπέζο, ήταν 24 άτομα. Το συνολικό IQ και των 24 ήταν 12. Βλέπετε... Πάμε, μη βιάζεσαι. Αν ονειρεύομαι. Τρέμω! Θα μου υπογράψει εδώ στο μπούστο μου! Φέχνα το μόνο σε συστόδες... Συστόδες με 120 μπι σαν τις Ντόλι Πάρτον τσιφάρι, Αντρέα. Και πολύ, βοηθός ψήστη, γιατρέ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Τι ειδικότητα έχετε! Ναι, γιατρέ με είπε. Σε σκουπίδι! Ρε σειράδο, ρε! Θες να βάλω για έκο! Όχι. Και έκο. Και η πατσούρου! Τι είναι ένα καλά χρυσκοστάκι! Ναι, ναι, ναι. Δώσ' μου το χώσο. Μπράβο, ρε Σωτήρη! Πήρω! Πήρω!